Εντάξει, για ηρέμησε. Για ηρέμησε λιγάκι, γιατί δεν ξέρω έχουμε Θεσσαλονίκη, σε βρώνε βλάκα. Α, σε βρώνε βλάκα και θα σε ρίξω κάτω και θα το πεις. Δεν έβλεπες κανέναν, ούτε αυτά έβλεπες, έτσι. Φα, δεν τα έβλεπες καν, γιατί ήσουν έτσι. Έτσι ήσουν. Στείλω εδώ εσύ αλλιώς, να βρεθούμε όπου ήθεσαι να έρθουμε εμείς, αλλά μη φεύγει. Τζαξ, ακούς, όσο κάνει το Rolex, τόσο άψε έχω στο YouTube 50. Έλα, εσύ που δίνεις πίπα σε όλη την Αθήνα που τρέχει. A few moments later. Λοιπόν, Ζόμπι, τε έχεις πολύ... Λοιπόν, το τελευταίο καιρό από ό,τι έχουμε δει, ένα μεγάλο beef έχει ξεσπάσει στο Greek Free Fire Community μεταξύ μεγάλων YouTuber, το Hydra, ενάντι του Jax και τον God Toxic. Να σου πω την αλήθεια, πριν μπούμε στο βίντεο, είχα μιλήσει και με τα δύο στρατόπεδα, είχα ακούσει και τις δύο μεριές και είχα πει ότι δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Είμαι φίλος με όλα τα παιδιά και με τα τρία παιδιά που ανέφερα, είμαι φίλος με όλους. Οπότε δεν ήθελα να πάρω το μέρος κανενός, γιατί δεν, το beef μου ήταν κρέα χαζό κιόλας και δεν ήταν λόγος για beef. Δηλαδή δεν είχε ούτε ένας δίκιο, ούτε ο άλλος άδικο. Δεν είχε κανένας ούτε δίκιο ούτε άδικο. Κανένας δεν είχε ούτε δίκιο ούτε άδικο. Αυτό είναι το όλο point που θέλω να πω. Αλλά σήμερα, για να λύσουμε το beef με το καλύτερο τρόπο που γίνεται, τι κάνω εγώ εδώ. Όσοι δεν έχετε καταλάβει, είσαστε ανένεργοι, δεν ασχολείστε τόσο. Και καλά θα κάνετε άμα δεν ασχολείστε τόσο. Είστε πολύ τυχεροί όσοι δεν ασχολείστε τόσο και δεν μας έχετε follow στα social media, Instagram κτλ. Ο Hydra μαζί με τον αδερφό μου το Karma αρχίσανε να πουλάνε κάτι settings του Free Fire. Για mobile, για PC, ξέρεις, settings που μπορείς να παίξεις καλύτερα, μπορείς να έχεις καλύτερα FPS, να κάνεις καλύτερες σχέδες κτλ. Κάτι που το οποίο ξέσπασε λίγο ένα τσακωμό στο community, γιατί κάποιοι ξεσηκώθηκαν και είπαν όπα. Τι κάνουν αυτοί, αυτό δεν είναι ωραίο που κάνουν, παίρνουν settings από άλλους YouTubers και τα λοιπά και τα πουλάνε σε παιδάκια και δεν είναι σωστό και δεν ξέρω που κοιτάω, δεν ξέρω άμα θα κοιτάω εδώ, άμα θα κοιτάω στην κάμερα, μία κοιτάω εδώ, μία κοιτάω εκεί, τέλος πάντων. Οπότε εγώ σήμερα τι είπα να κάνω στο σημερινό βίντεο για να λύσω τον beef. Είπα να δοκιμάσω τα settings που πουλάει ο Hydra με το Karma, γιατί τα έχουν μαζί, να δοκιμάσω και να δούμε. Είναι legit, ναι ή όχι. Η αλήθεια είναι όμως πως στο PC τα settings που έχω είναι ήδη από το Karma. Τα settings που έχω τα έχω πάρει από το Karma. Karma είναι αδερφός μου. Οπότε ό,τι plays βλέπετε είναι με settings που κυριολεκτικά θα βρείτε άμα αγοράσετε settings από το Hydra και το Karma το shop. Αλλά για να το κάνω λίγο αλλιώς, γιατί εγώ εντάξει ήμουνα λίγο, ήδη ήξερα λίγο να παίζω από PC, είπα να δοκιμάσω settings για το κινητό μου. Για Xiaomi, έχω Xiaomi εγώ, δεν έχω iPhone δυστυχώς. Για να δούμε ένας άχρηστος σαν και εμένα, γιατί τον παραδέχομαι από κινητό, έχω να παίξω 3 χρόνια και ακόμα και όταν έπαιζα ήμουν άχρηστος, είμαι εντελώς κακός παίχτης από κινητό, full κακός, δεν θα με έλεγα ούτε καν μέτρο, είμαι απλά κακός. Οπότε, δοκιμάζοντας τα settings που πουλάνε ο Hydra, να δούμε θα άλλαζε σε έναν κακό παίχτη σαν και εμένα κάτι όντως στο παιχνίδι του ή μήπως είναι scam αυτό. Οπότε, πάμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ μιλάω με τον Karma και γενικά όταν αγοράζεις settings για οτιδήποτε θα αγοράσεις σου στέλνουν ένα Google Drive link και μπαίνεις εκεί και έχει πολλούς φακέλους που μπορείς να πατήσεις αναλόγως με το τι settings θέλεις, για ένα V1, για 4v4, για Ranked, είναι full εμπλουτισμένο τουλάχιστον για το Xiaomi που πήρα εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά όταν μπαίνεις μέσα είναι ψιλοπερίπλοκο, είναι πορτογάλικα, είναι σε ξένη γλώσσα. Αλλά κάθεται ο Karma ή ο Hydra, ποιος θα είναι στη σελίδα δεν ξέρω. Συνήθως ο Karma ασχολείται περισσότερο με τα μηνύματα και αυτά. Και επειδή δεν θα καταλαβαίνεις θα σου εξηγεί ο Karma. Έχει κάτσει και έχει μιλήσει. Όπα μου πέσε το μικρόφωνο. Έχει κάτσει και έχει μιλήσει και κλήσεις με παιδάκια. Επειδή μου έχει δείξει αποδείξεις που του έχουν πει, ξέρω εγώ, είσαι legit. Δεν το λέω εγώ, λέω ότι του έχουν πει πελάτες. Εγώ θα πω τη γνώμη μου στο τέλος του βίντεο, γι' αυτό κάτσε μέχρι το τέλος του βίντεο. Γι' αυτό του είπα, ξέρεις μπρο, δεν καταλαβαίνω, μπορείς να με βοηθήσεις λίγο. Και μου τα έστειλε και στα ελληνικά μετά. Και πάμε να αλλάξουμε εδώ. Για προφανείς λόγους δεν θα δείξω τα settings, δεν μπορώ να τα δείξω επειδή τα πήρα εδώ από τα παιδιά. Δεν θα σας πω να πάτε να τα αγοράσετε. Θα σας πω κάτι στο τέλος και θα με ακούσετε καλά. Λοιπόν, αλλάζεις πολλά, αλλάζεις ταχύτητες δείκτη. Αλλάζεις DPI που όλοι το ξέρουμε το DPI από το 2019. Αλλά είναι και πολλά άλλα κουμπιά που ούτε εγώ δεν τα ήξερα. Είναι και settings μέσα στο FF, το sensitivity. Είναι πολλά, αλλάζεις πολλά.
Οπότε πάμε να μπούμε στο game, αφού του βάλω όλα αυτά, πάμε να μπούμε στο game να δούμε πώς λειτουργούν, πώς είναι. Λοιπόν, αφού τα έχω βάλει όλα έτσι, όπως μου είπε ο φίλος μου ο Κάρμα, μπαίνουμε εδώ ένα training, να τα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, είμαι σίγουρος, επειδή όπως σας είπα, έχω να παίξω από κινητό 3 χρόνια. Είναι πολύ θέμα συνήθειου. Wow. Okay. Λοιπόν, κάτσε να μπούμε εδώ. Είναι και πολύ θέμα συνήθειου. Εγώ δεν έχω συνηθίσει να παίζω από κινητό. Εγώ είμαι παίχτης που παίζει από PC. Οπότε το να παίξω τώρα από κινητό μου είναι κάτι σχεδόν καινούριο. Όπα, μια χέντα. Μου το κλέψανε. Οπότε σε σένα που θα είσαι, ξέρω εγώ, mobile player χρόνια, θα είναι αλλιώς. Δεν θα είναι το ίδιο όπως με μένα. Λοιπόν, τέλος. Έχω πεθάνει δύο φορές, δεν έχω πάρει ούτε ένα kill. Ο scammer, ο Hydra είναι scammer. Τέλος του βίντεο αυτό. Τέλος, bye, ciao. Όχι δε μαλάκες, όχι δε. Όπως είπα και πριν λίγα δευτερόλεπτα, είναι θέμα συνήθειας. Θέλει να τα συνηθίσεις. Αυτό μου είπε και ο Κάρμα. Και αυτό, από ό,τι μου δείξε στα μηνύματά του, του είπανε και άτομα που έχουν αγοράσει settings, ότι έπρεπε να τα συνηθίσω λίγο. Και στην αρχή... Έλα. Και στην αρχή δεν μπορούσαν να παίξουν. Εδώ δεν με αφήνω να πάρω kill, όποιον και να έχω προσπαθήσει να σκοτώσω. Μάλλον εμένα ούτε τα settings... Ούτε settings τέτοια... Εντάξει, δεν μπορείς να καταλάβεις ρε εδώ. Αλήθεια. Πάμε longwood, μάγκες. Πάμε longwood. Δεν γίνεται εδώ. Μάλλον μάγκες εμένα ούτε πληρωμένα settings δεν με σώζουν. Αλήθεια, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε ένα longwood να δοκιμάσουμε. Γιατί με τόσο άτομα στο training δεν μπορείς ρε μπρο. Δεν πάει να είσαι και ο καλύτερος παίχτης, σίγουρα θα σε φάνε κάπως από πίσω, clean up, ξέρεις. Ωραίος, πήρε deagle αυτός. Για να δοκιμάσουμε πως είναι με deagle. Ρε μαλάκες, έχει δρώσει το δάχτυλό μου και έχει γίνει οθόνη γάμισέτα. Λοιπόν, είναι full high sensitivity. Παίξε ρε μαλάκα, πήρες deagle και δεν βαράς. Τρεχαρντάρο μάγκες, τρεχαρντάρο. Πολύ high sensitivity και μπερδεύομαι. Αυτό σπαμάρει όλα σώμα. Εγώ προσπαθώ να παίξω one taps. Τώρα πώς να δείξουμε τα settings. Ο μπρο μου μπήκε lone wolf για να πάρει deagle. Για να σπαμάρει με τον deagle. Όχι για να μάθει να βαράει να παίξει σαν άνθρωπος κανένα one tap. Το lone wolf, brother μου, είναι σαν training. Στο lone wolf μπαίνεις για να μάθεις. Εσύ μπαίνεις εδώ να παίξεις λες και είναι rank. Δες πως παίζει ρε μπρο. Καλά. Πω πω, δεν μπορώ να βάλω σχέση από την τίποτα. Δείτε πως παμάρει ρε μαλάκες. Δεν είναι ένα ρετζιάρις τώρα ρε μπρο. Το είδατε τι έκανε ρε. Το είδατε τι έκανε. Σε μένα το έκανε αυτό. Έκανε σε μένα lol. Ξέρεις σε ποιον έκανε lol. Εγώ τώρα θα μπω σε beast mode. Ας είμαι και από κινητό. Μην πάω και κάνω reconnect τώρα από PC. Ας είμαι από κινητό τώρα. Τη γάμισε. Τη γάμισε. Πού είναι ρε. Δες τι κάνει ρε μπρο. Wow. Wopopopo. Τρεις χέντες μαλάκα από τα 200 μέτρα. Δεν θέλω να παίξω πούστικα με γκρινέτς και τέτοια, αλλά ο πούστης που μου έκανε η emote μου την έδωσε. Όχι, 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 όχι. Παίξε ρε μαλάκα που ανεβαίνεις πάνω στα containers, δες που πάει ο μπρο.
Παίξε μωρή μαλάκα. Έτσι, μπράβο. Τώρα θα σε γαμίσω ρε μπάσταρδε. Με σένα θα κάτσω να ασχοληθώ. Έτσι, μπράβο. Βγες μωρή πουτάνα. Έτσι, μπράβο. Μαλάκα, είδατε τι χέντες βάρεσε τώρα το UMP. Θα το γαμίσω τον μπάσταρδο μου, κάνει με ένα LOL. Δες τι όπλα παίρνει ρε μαλάκες. Double Groza πήρε ο μπρο μου. Έφαγε ένα headshot. Γιατί κρύβεσαι μωρή πουτάνα. Πάρε ρε μπάσταρδε, έλα κάνε λουλ τώρα ρε μπάσταρδε, κάνε λουλ τώρα. Όχι, έβαλε γκλουόλ τελευταία στιγμή. Θα το πληρώσει με το ίδιο τίμημα. Όχι! Πού είσαι? Βγήκε! Μου κάνε LOL, με είχε 0-3, μου κάνε LOL, τον πήγα 4-3 και βγήκε, τέτοιος ξεφτύλας είσαι. Άμα είσαι Έλληνας, δεν νομίζω, Σέμπι το λένε, είσαι ξεφτύλας. Λοιπόν, okay, δεν είδαμε κάτι το πολύ τρελό. Παρ' όλα αυτά εγώ είδα μια διαφορά, είναι το sensitivity. Είναι πιο γρήγορο, είναι πιο καλό, γυρνάει πιο ωραία η κάμερα, γιατί πριν που δεν είχα αλλάξει τίποτα ρε φίλε ήταν πολύ αργό. Και τώρα είδα τρελή διαφορά με το sensitivity. Είδα και κάτι χέντες με SMG που δεν βάραγα πριν από κινητό. Και αυτό ένα συν. Και είναι και θέμα συνήθειας όπως σας είπα πριν. Και δεν είμαι mobile player. Μην βλέπετε εμένα, εγώ δεν παίζω από κινητό. Μην συγκρίνετε εμένα με εσάς. Εσύ μπορεί να είστε καλύτεροι, ξέρω εγώ, με αυτά τα settings ή κάτι. Οπότε πάμε και ένα γρήγορο rank. Να δούμε πως είναι και εκεί. Και να βγάλουμε μια πλήρης άποψη. Λοιπόν, πού να πέσω. Έχουν πέσει ήδη 20 άτομα, οπότε πάμε να πέσουμε μπιμασάκι. Έπεσα πολύ αργά για μπιμασάκι. Αλλά Klein Mine. Εν τω μεταξύ τώρα παρατήρησα ότι έχω μπλε criminal και φοράω κόκκινο footer. Έπρεπε να είχα βάλει κόκκινο criminal και θα τέριαζε πολύ το βίντεο, θα ήταν τζάμι. Αλλά δεν μου κόψε. Δεν μου κόψε πολύ. Και σχεδόν σε όλα μου τα βίντεο φοράω κόκκινο criminal και σε αυτό έβαλα μπλε ο μαλάκας. Αλλά άμα δεν έχεις μυαλό, έχεις πόδια και τρέχεις. Έτσι λέγανε στο χωριό μου. Λοιπόν, πρωτόπλο M14. Αντίπαλος με θάμνο. Όχι. Ω, τι χέντα ήταν αυτή. Όχι ρε μαλάκα. Ρε μπρο, ο άλλος έτυχε μείνει ούζι απευθείας. Δεν μου το μέτρησε καν το headshot. Πάμε revive, α, ξέχασα πως έχει revive, εντάξει. Ξαναπέφτουμε. Άφησε ένα τόψον χωρίς σφαίρες όπως της. Ω, να το μπροστά μου, θα τον φάω τώρα αυτόν. Τι κάνει ο μπρο. Όλα κεφάλι μπρο. Το είδατε. Όχι, τι μαλάκας είμαι. Ω, κάτσε βάλε μέτρη μπρο. Μαλάκα χέντες. Πω. Τι. Από πίσω ρε μαλάκα, clean up. Λοιπόν, γιατί η μάνα μου δεν έχει μεγαλώσει κανέναν quitter. Η μάνα μου δεν έχει μεγαλώσει κάποιον που τα παρατάει. Καπάκι μπαίνω άλλο ένα game και πέφτω και μίλα απευθείας και έχω και 200 MS. Ωραία μαλάκα, γιατί έχω 200 MS. Τέλος πάντων, έχει γίνει το bug πάλι. Πέφτω με μίλα απευθείας που θα έχουν πέσει όλοι. Εντάξει, βασικά όχι, δεν έχουν πέσει πολύ. Και πάμε για... έχουν πέσει πολύ. Έχουν πέσει πολύ, bro. Και έχουμε και 200 MS, bro.
Πω ρε μαλάκες, είχα κλείσει κατά λάθος το record και δεν είχα πάρει χαμπάρι. Δεν ξέρω πως το έκλεισα αλήθεια. Και χάσα την αντίδρασή μου στο κύλι. Τέλος πάντων, προχωράμε. Λοιπόν, πού να καμπερώσω ένα λεπτάκι. Σε πολύ χαζό μέρος θα καμπερώσω, αλλά τι να κάνω. Όχι! Δεν προλάβα καν να καμπερώσω ρε μαλάκα, δες που πέφτουνε οι άνθρωποι μπρο. Πω πω, τα έχουν ξεφτυλίσει όλα σε αυτό το game. Δεν παίζω άλλο. Δεν παίζω άλλο. Λοιπόν, όπως είδατε μάγκες, δεν υπήρξε κάποια τρελή διαφορά. Παρόλο που εγώ, ως που παίζω, στο gameplay μου είχα διαφορά. Είδα ότι έτρεχα πιο γρήγορα, είχα καλύτερο sensitivity. Όχι έτρεχα πιο γρήγορα, sorry. Κινόμουν πιο γρήγορα, είχα καλύτερο sensitivity δηλαδή. Και γινόταν πιο γρήγορα η οθόνη και τα λοιπά. Μπορούσα να γυρίσω πιο γρήγορα, πιο γρήγορα τα ανακλαστικά. You get me. Είδα ότι είχα καλύτερο aim. Είδατε κάτι, κάτι ωραία headshot εκεί με το Scar, εκεί με το Thompson. Έκανε κάτι ωραία. Αλλά αυτά τα τρία games που έπαιξα ήταν τα μόνα games που έχω παίξει με αυτά τα settings. Εδώ πρώτη φορά μαζί σας τα έπαιξα, δεν τα δοκίμασα πιο πριν. Παρ' όλα αυτά όμως θα συνεχίσω να παίζω με αυτά τα settings στο κινητό. Όπου θα παίζω από το κινητό θα παίζω με αυτά τα settings. Γιατί όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, είναι όλα θέμα συνήθειας. Πρέπει να μάθεις να συνηθίσεις. Τα settings που σου δίνουν δεν θα σου δώσουν. Δεν είναι hacks. Δεν θα τα παίρνεις ξαφνικά όλα headshot, όλα κόκκινα. Αυτό δεν σου λέει κανείς. Δεν σου λέει κανείς ότι ξαφνικά θα παίζεις σαν hacker. Δεν σου πουλάνε hacks. Σου πουλάνε settings που θα σε βοηθήσει λίγο στο παιχνίδι. Να έχεις καλύτερα FPS αν θέλεις FPS, καλύτερο sensitivity. Και αυτό είναι, μετά πρέπει να βοηθήσεις εσύ τον εαυτό σου ώστε να πετύχεις headshots. Γι' αυτό για μένα είναι legit, επειδή στο PC μου όπως σας είπα έχω settings του Hydra και είναι full του Hydra και του Karma και είναι full legit. Μπορείτε να το δείτε στα βίντεο μου στο άλλο μου κανάλι Hanix Plays, το καινούριο. Αν θα πρότεινα σε κάποιον να πάει να αγοράσει settings για να λύσουμε αυτή την απορία άμα τελικά είναι scam ή είναι legit. Λοιπόν, ναι, θα πρότεινα, αλλά δεν θα πρότεινα ποτέ σε παιδάκι να πάει να αγοράσει settings. Εσύ, άμα είσαι ανήλικο, είσαι 12 χρονών, δεν θα σου πρότεινα τώρα να πας να ζητήσεις 5-10 ευρώ από τη μάνα σου για να βάλεις, για να αγοράσεις settings στο Free Fire. Είναι λίγο χαζό. Μπορείς να γίνεις φίλε μου καλός παίχτης με χρόνο και κόπο. Άμα παίξεις πολύ μπορείς να γίνεις και καλός παίχτης και χωρίς όλα αυτά τα settings. Παρ' όλα αυτά όμως, όντως λειτουργούν. Όντως σου δίνουν ένα boost για να γίνεις καλύτερος. Άμα είσαι κάποιος που έχεις τα λεφτά, που δεν θα σου κάνει τίποτα άμα χαλάσεις 5-10 ευρώ. Είναι ένα τίποτα για σένα 5-10 ευρώ, client mine. Δεν θα τα φας κάπου αλλού, θα τα φας εκεί. Δεν θα τα φας, ξέρω εγώ, στους καφέδες σου, στα τσιγάρα σου, 1-2 μέρες. Θα πάρεις settings, δεν σου είναι κάτι. Ναι, θα σου πρότεινα να τα πάρεις, χωρίς κανένα φόβο, δεν θα σε σκαμάρουνε. Αλλά μην περιμένετε ότι θα γίνετε ξαφνικά hackers και θα τα βαράτε όλα σαν το White 444 ή κάτι ξέρω εγώ. Όχι, αλλά είναι όντως ένα καλό boost για το παιχνίδι. Και εγώ το έχω δει full, στο PC μου με έχει βοηθήσει full. Στο κινητό, παρόλα αυτά, θέλει χρόνο. Θέλω πολύ χρόνο ακόμα για να βγάλω όντως μια πολύ σωστή εντύπωση. Αλλά από αυτά που είδα σήμερα, δεν είμαι και ανικανοποίητος. Γιατί είμαι 3 χρόνια off από mobile. Άλλο για μένα που είμαι 3 χρόνια off από mobile. Και άλλο για κάποιον από εσάς εκεί έξω που παίζετε, ξέρω εγώ, από το 2018 μόνο mobile και τίποτα άλλο. Οπότε, αυτά από μένα. Αυτά με περί beefs και μαλακίες. Που είπα στην αρχή, καλό είναι να μην γίνονται, να μην τσακώνεται κανένας με κανέναν, να τα βρούνε όλοι, να είμαστε όλοι ενωμένοι. Έχουμε τόσο καιρό που μιλάμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε το community και θέλουμε να φτιάξουμε το community. Και πώς θα φτιάξουμε το community, πηγαίνοντας και τσακωνώντας ο ένας με τον άλλον? Όχι, θα φτιάξουμε το community άμα βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, άμα στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Έτσι θα ανέβουμε όλοι μαζί, χεράκι χεράκι. Καταλάβατε. Οπότε αυτά από μένα, λήξτε τα αυτά τα beeps. Ήταν άσκοπο beef. Άστε το καθένα να κάνει τη δουλειά του όπως θέλει. Άμα θέλει ο κάποιος να πουλήσει settings, ας το κάνει. Είναι στη κρίση του κοινού και του κάθε παίχτη άμα θα πάει όντως να αγοράσει settings. Αυτά πιστεύω σας κάλυψα σήμερα. Πήγε πολύ μεγάλο το βίντεο.
Αυτά. Κάντε με άμα θέλετε ένα follow στο Instagram HanixYT, ένα follow στο TikTok Hanix.yt, subscribe εδώ φυσικά, subscribe στο καινούριο κανάλι, όλα τα links είναι κάτω στο description όπως πάντα. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Peace.